Καταρχάς, ο εκφοβισμός υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Η διαφορά με το χθες και το σήμερα είναι ότι απλά έχει προστεθεί και ο διαδικτυακός, το cyberbullying που λέμε. Είναι αλήθεια πως πολλοί γονείς απευθύνονται σε εμάς και μας αναφέρουν ότι το παιδί μου έχει πέσει θύμα εκφοβισμού επανειλημμένος. Για να διαχωρίσουμε λίγο τη διαφορά ανάμεσα στον εκφοβισμό και στο πείραγμα, έχουμε να πούμε ότι ο εκφοβισμός είναι ένα επαναλαμβανόμενο φαινόμενο, το οποίο έχει διάρκεια στον χρόνο και έχει σκοπό να φέρει σε δύσκολη θέση κάποιον ο οποίος μπορεί να είναι διαφορετικός. Τι εννοούμε διαφορετικός? Ίσως να έχει κάποια παραπάνω κιλά, ίσως να έχει διαφορετική θρησκεία, κάποια διαφορετικά πιστεύω, κάποια διαφορετική σεξουαλική ταυτότητα. Και το πείραγμα είναι αυτό το οποίο συμβαίνει ανάμεσα σε μια παρέα φίλων, που είναι αυτό που λέμε η πλάκα, που δεν έχει σκοπό να προσβάλλει τον άλλον, δεν έχει σκοπό να φέρει τον άλλον σε δύσκολη θέση και σέβεται τη διαφορετικότητα. Άρα, προτού μπούμε να διερευνήσουμε το τηλεφώνημα που δεχόμαστε, έχουμε να μπούμε λίγο στη διαδικασία να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Νομίζω είναι σημαντικό να σταθούμε πάλι σε μια λέξη που ανέφερε και ο κύριος Γιώτα, στη διαφορετικότητα. Και πώς έχουμε φτάσει, νομίζω, σαν σύγχρονη κοινωνία, σε ένα σημείο που η διαφορετικότητα τρομάζει. Και μερικές φορές οι άνθρωποι που τρομάζουν επιτίθενται. Ο φόβος μας κάνει συχνά να επιτιθόμαστε. Και έτσι νιώθω, ας πούμε, πως έχει αυξηθεί το bullying απέναντι σε αυτό που θεωρούμε διαφορετικό. Και διαφορετικό είναι αυτό που πιστεύουμε ότι δεν μας μοιάζει. Οπότε μπορεί να είναι και ένα παιδί που έχει παραπάνω κιλά, ένα παιδί από άλλη χώρα, ένα παιδί που δεν μιλάει τη γλώσσα μας, ένα παιδί που είναι απομονωμένο. Το διάστημα υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά τα οποία είναι κάπως βία. Αλλά προτού μπούμε να κατηγορήσουμε τα παιδιά, να θεωρήσουμε υπεύθυνα για τις πράξεις τα παιδιά, έχουμε να πούμε ότι ποτέ ένα παιδί από μόνο του δεν θα μπει στη διαδικασία ούτε να μιλήσει άσχημα, ούτε να βάλει εναντίον κάποιου άλλου, εάν δεν έχει αυτές τις πληροφορίες από πριν. Δηλαδή είναι πολύ πιθανό κάποιες από τις εκφράσεις που μπορεί να χρησιμοποιεί ένα παιδί να τις έχει ακούσει, να είναι μάρτυρας κάποιων φαινομένων, ή μπορεί και το ίδιο το παιδί να έχει πέσει θύμα εκφοβισμού από κάποιον άλλον. Οπότε πολλές φορές το παιδί, επειδή ειδικά στην παιδική ηλικία μιμείται, τα πρότυπά του και οι σημαντικοί άλλοι είναι οι γονείς, άρα στην ουσία όταν βλέπει μια συμπεριφορά θεωρεί ότι από μόνη της, αυτή τη στιγμή που το κάνουν οι ενήλικοι, έχω να το κάνω κι εγώ, πολλές φορές απλά παίρνει αυτή την πληροφορία, αυτή τη συμπεριφορά αφιλτράριστη και την μεταφέρει σε κάποιον άλλον. Συνήθως ο θήτης είναι ένα άτομο το οποίο έχει μια ναρκισσιστική συμπεριφορά, μια ναρκισσιστική προσωπικότητα. Νιώθει όμορφα εκείνη τη στιγμή, νιώθει σημαντικός. Και επίσης, όμως από πίσω μπορεί και ο ίδιος να είναι πάρα πολύ αδύναμος. Ότι μέσω αυτής της πράξης να καλύπτει κάποιες δικές του ανάγκες. Γιατί παραδείγματος χάρη την προηγούμενη μέρα, το προηγούμενο βράδυ, πριν από ένα μήνα, μπορεί να έχει πέσει και ο ίδιος θύμα εκφοβισμού. Ή μέσα στο σπίτι, παραδείγματος χάρη, να γίνεται μάρτυρας, αυτόπτης μάρτυρας περιστατικών, όπου ο πατέρας μπορεί να ασκεί βία είτε στο ίδιο είτε στην μητέρα. Άρα στην ουσία η κακοποιητική συμπεριφορά μεταβιβάζεται. Νομίζω είναι σημαντικό να σταθούμε πέρα από το θύμα και το θήτη, που πολλές φορές εναλλάζονται, γιατί όπως είπε και ο κύριος Γιώτας, κάποιος που έχει δεχτεί bullying μπορεί να το ασκήσει και αντιδραστικά ή που το έχει βιώσει με κάποιο τρόπο, είτε στην οικογένεια, είτε στον περίγυρο, είτε στο σχολείο. Είναι σημαντικό να σταθούμε και στη μεγαλύτερη ομάδα, που δεν ανήκει ούτε στη μία ούτε στην άλλη κατηγορία, αλλά που είναι οι παρατηρητές του φαινομένου. Και αυτή πάντα είναι η πλειοψηφία. Και έχει μια σημασία λοιπόν σαν γονείς να παίρνουμε θέση και να μάθουμε και τα παιδιά μας να παίρνουν θέση. Γιατί μένοντας αμέτωχοι, αυτό είναι πάντα υπέρ του θήτη και ποτέ υπέρ του θύματος. Ο καθένας από τη θέση του και σαν κοινωνία, για να μην φτάνουμε να συμβαίνουν τέτοια περιστατικά. Και λέω πως ένα κομμάτι έχει να κάνει πολύ με το να υπάρχει ο σεβασμός μέσα στην οικογένεια. Η ανοχή της διαφορετικότητας μέσα στην οικογένεια. Και να μην χάσουμε την ανθρωπιά μας έτσι σε αυτό το σύγχρονο κόσμο που γίνεται όλο και πιο πολύπλοκος και πιο τοξικός. Νομίζω εκεί είναι. Και αυτό μαθαίνεται μέσα στην οικογένεια από πολύ μικρή ηλικία. Και ανοιχτή επικοινωνία. Να μπορούν τα παιδιά να μιλάνε, να μην φοβούνται μέσα στην οικογένειά τους καταρχήν. Δεν υπάρχουν μαγικές συμβουλές, όπως
Ανέφερε και προηγουμένως η κυρία Αλεξιάδου, αν κάποιος πληκτρολογήσει στο ίντερνετ μπορεί να βρει άπειρη πληροφόρηση πάνω από αυτό. Και για να φτάσει ένα παιδί στο σημείο να το επικοινωνήσει στους γονείς ή στον εκπαιδευτικό ότι κάτι συμβαίνει, σημαίνει ότι δεν μπορεί να το διαχειριστεί άλλο από μόνος του. Άρα έχουμε να το ακούσουμε όλο αυτό, έχουμε να το απενοχοποιήσουμε όλο αυτό, να το εξηγήσουμε ότι δεν ευθύνεται για όλο αυτό που του συμβαίνει. Αλλά από εκεί και πέρα είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει επικοινωνία μέσα στην οικογένεια, να υπάρχει σχέση στην οικογένεια, οι γονείς να είναι διαθέσιμοι για τα παιδιά τους, δηλαδή να υπάρχει αποκλειστικός και ποιοτικός χρόνος με τα παιδιά.